Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Νίκησε στα σημεία, αλλά βγήκε λαβωμένος ο Στέφανος Κασελάκης από την επεισοδιακή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που εξέλεξε οριακά τον Νίκο Παπά ως νέο πρόεδρό της. Έχουμε όμως και μια άλλη κρίσιμη εξέλιξη. Η Αθηνά Λινού διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση του κύριου Κασελάκη. Τούτο διότι δεν έπεισαν οι εξηγήσεις της για την υπόθεση του Ινστιτούτου Πρόληψης. Φαίνεται όμως να είναι και μια κίνηση αυτή εξευμενισμού του Παύλου Πολάκη, ο οποίος λέγεται ότι θα προχωρήσει σε πρόταση μομφής κατά του κυρίου Κασελάκη στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Ο Στέφανος Κασελάκης πάντως βγήκε τραυματισμένος, πετυχαίνοντας μια πύριο νίκη στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καροτόμησε τον Σοκράτη Φάμελο από πρόεδρό της και στη θέση του έβαλε τον Νίκο Παπά. Ωστόσο, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κόπηκε στα δύο. Μετά από μια πεντάωρη θυελώδη συνεδρίαση, η πρόταση Κασελάκη για τον Νίκο Παπά πέρασε οριακά, με 17 ναι, 12 όχι, 4 παρών και 2 απουσίες. Στα της τσέπης μας τώρα, 30 λεπτά μειώνονται από τις αρχές Οκτωβρίου τα διόδια που θα πληρώνουμε στην Αττική Οδό. Το ανακοίνωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μάλιστα είπε ότι ο πόλεμος στην μάχη με την ακρίβεια πηγαίνει καλά. Μίλησε και για αυξήσεις στα εισοδήματα ως αντίδοτο σε αυτό τον πόλεμο. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι από τις 6 Οκτωβρίου μειώνονται κατά 30 λεπτά τα διόδια στην Αττική Οδό και θα διαμορφώνονται πλέον στα 2,5 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι ο πόλεμος κατά της ακρίβειας πάει καλά και μάλιστα τόνισε ότι αν εξαιρέσουμε το λάδι, ο δείκτης τιμών στην χώρα μας κινείται πιο πτωτικά. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιμές στα νοπά φρούτα μέσα σε ένα μήνα μειώθηκαν κατά 11% περίπου και 2,5% στα κρέατα. Αλλά και πάλι σε σχέση με πέρσι είναι πιο ακριβά. Φαίνεται πάντως ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε και μία πρόγευση της παρουσίας του στην ΔΕΘ, καθώς όπως τόνισε, ανάχωμα στην ακρίβεια αποτελεί πάντα η αύξηση των εισοδημάτων. Στην αστυνομική επικαιρότητα τώρα, επιχείρηση Μαμούθ πραγματοποίησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη, εξαρθρώνοντας 14 εγκληματικές οργανώσεις. Συνελήφθησαν 37 άτομα, ενώ εμπλέκονται δεκάδες ακόμα. Η λία τους εκτιμάται στα 2.700.000 ευρώ. Εξειδικεύονταν σε διαρρήξεις, κλοπές, ληστείες σπιτιών, καταστημάτων και αυτοκινήτων. Περισσότερα θα μας πει η Λευκή Γεωργάκη. Λευκή. Κατερίνα, η δράση των μελών ήταν τόσο συντονισμένη και ήταν τόσο εξειδικευμένα τα μέλη που μπορούσαν μέσα σε 40 δευτερόλεπτα να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό μιας κατοικίας και να παραβιώσουν ακόμα και πόρτες ασφαλείας. Ήταν τόσο οργανωμένη και συντονισμένη η δράση τους που άλλη ομάδα έκανε κλοπές και διαρρήξεις το πρωί, άλλη ομάδα το βράδυ σε καταστήματα, άλλη ομάδα το πρωί στα σπίτια. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν 37 άτομα, καθώς έγιναν συλλήψεις και εξαρθρώθηκαν 14 συνολικά εγκληματικές οργανώσεις. Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν μέσα στον οικισμό του Δεντροποτάμου και καταγράφηκαν βέβαια οι στιγμές αυτές από τα ντρόουν της αστυνομίας. Σχεδόν όλοι οι συλληφθέντες είναι Ρωμά. Μάλιστα. Ενώ στην δικογραφία που είναι πολλών χιλιάδων σελίδων εμπλέκονται περίπου 132 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι και συγγενικά μέλη. Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευκή. Μου πούλησε έρωτα. Την πίστεψα και υπέκυψα. Αυτό φέρεται να είπε στην απολογία του ο 44χρονος που κατηγορείται για τους βιασμούς της 16χρονης φίλης του γιού του. Ο δράστης τελικά δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή και πήρε τον δρόμο για την φυλακή. Μας ενημερώνει ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Παναγιώτης Μπούσιος. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με ισχυρισμούς πολλές φορές ήταν προκλητικοί. Ο 44χρονος προσπάθησε να πείσει τη δικαιοσύνη ότι δεν έπρεπε να προφυλακιστεί. Μάλιστα, κάποια στιγμή είπε ότι του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η 16χρονη δεν είχε πέσει σε κατάθλιψη μετά τους αλλεπάλληλους βιασμούς που όπως λέει ο ίδιος έχουν γίνει όλοι με την συνένεσή της. Κατά την απολογία του Σταθμού. Βιασμούς και συνένεση και τελικά έπρεπε να είχε πέσει σε κατάθλιψη και δεν έπεσε. Πέφτει σε αρκετές αντιφάσεις. Και μάλιστα είπε ότι όλο αυτόν τον καιρό, αν είχε πέσει θύμα βιασμού, ναι, δεν θα έπρεπε να έχει πέσει σε κατάθλιψη. Εκείνη έκανε μια κανονική ζωή. Κατά την απολογία του στάθηκε επίση ιδιαίτερα στα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την 16χρονη, ζήτησε να γίνει άρση απορρίτου τηλεφώνου
και του δικού του και της ανήλικης κοπέλας, ώστε να φανούν ότι όλα έχουν γίνει με τη συνένεση της ανήλικης. Όπως είπες και εσύ όμως, όλα αυτά δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα και του έδειξαν τον δρόμο προς τη φυλακή. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Βιωτία μετά την πτώση αθλητή που έκανε πτήση με παραπέντε. Τις έρευνες παρακολουθεί από το πρωί ο Βαγγέλης Γκούμας και μας ενημερώνει. Έχουμε κάποιο νέο, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκε νεκρός ο αεροπτεριστής σε μια δύσφατη περιοχή στο Κυφερώνα. Ουσιαστικά οι έρευνες ξεκίνησαν από το απόγευμα όταν πέταξε από πάνω από τις πλατείες, από την αερολέσχη που έχουν εκεί τα μέλη της. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε, ήταν μαζί με έναν άλλον φίλο του. Ο φίλος του εντοπίστηκε σε καλή κατάσταση, ο ίδιος όμως δεν είχε αναβρεθεί. Σηκώθηκαν ελικόπτερα της πυροσβεστικής και δρόν. Τελικά τον εντοπίσανε στον Κυφερώνα, σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, όπως είπαμε. Εκεί βρεθήκαμε λοιπόν την ώρα που τον εντόπισαν μαζί με τους συναδέλφους, τον Διαμαντή Παπαδόπουλο και τον Γιώργο Μπύρη. Καταγράψαμε τις εικόνες, πήγε για ασθενοφόρο. Πολύ άσχημα τα νέα. Δεν είναι καλά. Δυστυχώς. Και ναι. Μένει επιβεβαίωση τελική από την πυροσβεστική. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Στα του καιρού τώρα, γιατί από αύριο αρχίζουν οι βροχές. Με καταιγίδες μας αποχαιρετά το καλοκαίρι, καθώς έρχεται φθινοπορεινό τριήμερο. Σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας θα σημειωθούν δυνατές μπόρες, κυρίως μετά το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείται να σημειωθούν πλημμύρες σε διάφορες περιοχές, πάντα της υπηρετικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα την Παρασκευή και το Σάββατο. Από την κακοκαιρία όμως θα επηρεαστεί και η Αττική. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά και θα κοιμηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Star στην νοηματική γλώσσα. Εσείς για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή First Dates. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τον Γιώργο Ευγενίδη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.